Καταρχάς, επίσημα η θέση της Λευκωσίας στην καταρχήν συμφωνία που είδαμε τελικά να παίρνει σε αρχικό επίπεδο σάρκα και οστά. Ποια είναι? Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει διαστάσεις που ξεπερνούν την Ελλάδα, αφορά όλους τους Έλληνες ανά το παγκόσμιο. Βεβαίως, προς το παρόν έχουμε μια καταρχήν συμφωνία η οποία εξαρτάται αν θα οριστικοποιηθεί από τη Βουλή, από δημοψηφίσματα. Άρα λοιπόν επιλέγουμε να μην είμαστε κατηγορηματικοί. Εξάλλου θα υπάρξει και επικοινωνία του Πρωθυπουργού, αντιλαμβάνομαι, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που πρέπει να πούμε, αγαπητή κυρία Χριστοφίδου, είναι ότι η κυβέρνηση της Κύπρου θα σταθεί στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης και του πολιτικού κόσμου της Ελλάδας στην απόφαση την οποία θα πάρουν. Είναι αρμοδιότητα. Είναι διαφορετικές όμως οι θέσεις μερίδας του πολιτικού κόσμου με της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, θα αποφασίσει, αντιλαμβάνομαι, η Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι. Εμείς γενικά διαπιστώνουμε, όπως νομίζω όλοι, ότι η εξομάλυνση της σχέσης με αυτή τη γειτονική χώρα, εκτός από τα αμοιβαία ωφέλη, είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο παράγοντας, χώρα μέλος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η Ένωση από τα παλιά, μπορούμε να το πούμε, όχι από τα νεότερα όπως η Κύπρος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να ασκήσει επιρροή. Ο χώρος των Βαλκανίων είναι ένας χώρος ο οποίος είναι οικείος για την Ελλάδα και νομίζω ότι μπορούν να προκύψουν ωφέλη. Τώρα, το ποια θα είναι ακριβώς τελικά η συμφωνία, πώς θα κριθεί, περιμένουμε να το δούμε. Το μήνυμα βεβαίως είναι ότι εμείς στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας στο ό,τι αποφασίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Να κάνουμε αρχή με το θέμα του συνεργατισμού. Έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις. Τελικά θα πραγματοποιηθεί, να ξεκινήσω από το συνδικαλιστικό κομμάτι, θα πραγματοποιηθεί αύριο η συνάντηση των συντεχνιών με τον Πρόεδρο, έτσι? Θα πραγματοποιηθεί εφόσον το ζητούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν αύριο θα υπάρχει η τελική απόφαση. Άρα είναι υπό την αίρεση, δεν είναι υπό την αίρεση. Άρα εκείνο το οποίο έπρεπε να συμβεί και δεν το είπαμε τις προηγούμενες μέρες ήταν ότι θα έπρεπε να ήταν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα είναι αύριο. Γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα δει, αντιλαμβάνεστε, ξεχωριστά την κάθε συνδικαλιστική οργάνωση. Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους εργαζόμενους και βεβαίως μπορεί να συμβούν δύο τινά. Εάν υπάρχει συμφωνία, θα μπορεί να γίνει συζήτηση με δεδομένη τη συμφωνία. Εάν δεν υπάρχει ακόμα η συμφωνία, θα γίνει μια συζήτηση στη βάση των γενικών αρχών, οι οποίες είναι δεδομένες για τον Πρόεδρο και για την κυβέρνηση. Δηλαδή, του τι πρέπει να γίνει για τους εργαζόμενους, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ο Υπουργός Οικονομικών τα έχει πει από καιρό. Ίσως με ένα deal να προϋπάρχει, μπορεί να γίνουν και πιο συγκεκριμένες, ίσως συγκεκριμένο το πλαίσιο συζήτησης, γιατί η έγνοια των συντεχνιών είναι διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι εδώ που έχουμε φτάσει, ότι η τελική συμφωνία μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε. Μάλιστα. Άρα μπορεί να γίνει και συγκεκριμένο. Μπορεί να γίνει κανονικά. Ναι, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτός ο οποίος είναι ο αρμόδιος για να συζητήσει τις λεπτομέρειες. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως θα διαβεβαιώσει ξανά ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων θα είναι διασφαλισμένα. Τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα έχουμε αυτή την διασφάλιση, ήδη τους έχουν συζητήσει, αντιλαμβάνομαι, οι συνδικαλιστικές οργάνωσεις και θα συνεχίσουν να τις συζητούν και συγκεκριμένα με την συμφωνία να εφαρμόζεται, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Και κάτι το οποίο ίσως το ξεχάσαμε μόλις αυτές τις συζητήσεις για την συνεργατική τράπεζα, είναι το ότι δεν μας έδωσαν περισσότερο χρόνο οι εξελίξεις. Εάν είχαμε περισσότερο χρόνο, δεν θα χρειαζόταν πιθανότατα αυτή η συγκεκριμένη απόφαση, δηλαδή να αναλάβει μια άλλη τράπεζα ένα μέρος του συνεργατικής, θα μπορούσε να είχε συνεχίσει να βελτιώνεται, γιατί βελτίωση υπήρξε η κατάσταση του συνεργατισμού. Τι είναι, είναι όμως, θέμα γιατί δεν στενότητας χρόνου, ναι, βέβαια, που καταφεύγουμε σε αυτές τις λύσεις. Βέβαια, γιατί η πιεστική εποπτεία
που έγινε πιεστική τους τελευταίους μήνες, οφείλεται στο γεγονός ότι στο δεύτερο εξάμηνο η Τραπεζική Ένωση πρέπει να προχωρήσει ένα μεγάλο βήμα μπροστά στην αμοιβαιότητα της εξασφάλισης των καταθέσεων. Ζητήσαμε περισσότερο χρόνο, κύριε Προδρόμου. Ζητήσαμε ήδη από τις εποπτικές αρχές, ήθελαν η συμφωνία να ήταν έτοιμη αρχές του χρόνου. Και έχουμε φτάσει μέσα του χρόνου. Άρα μας έδωσαν περισσότερο χρόνο, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Ναι, είμαστε περίπου στα όρια. Διότι οι αποφάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι το ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα συστήματα δεν μπορεί να διατηρηθούν. Και όταν λέμε δεν μπορεί να διατηρηθούν, δεν μιλάμε από ποσοστά 50% να πας στο 30% ή να πας στο 20%. Η οδηγία, η κατεύθυνση ήταν να εξαλειφθούν πλήρως. Μάλιστα. Η Κύπρος είναι βέβαια μια μικρή μονάδα μέσα στο πανευρωπαϊκό μοσαϊκό. Δεν θα είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις και απαιτήσεις, όμως είναι μια γενικότερη τάση, η οποία αφορά και τις άλλες τραπεζές μας, ότι πρέπει να γίνει κάτι με τα μη εξυπηρετούμενα, τα οποία τα συζητάμε εδώ και μερικά χρόνια, και εσείς και εμείς και οι πάντες, αλλά μόνο τα συζητάμε. Έχει γίνει πρόοδος, αρκετά δισεκατομμύρια έχουν καθαρίσει, αλλά όχι αρκετοί. Άρα λοιπόν τώρα η κίνηση που γίνεται με την συνεργατική είναι ένα κομμάτι. Το όλο εγχείρημα έχει ακόμα ένα σκέλος που είναι βεβαίως η δημιουργία του φορέα, που θα γίνει αυτόματα με το που θα αναλάβει το κράτος τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ένα μέρος των μη εξυπηρετούμενων. Είναι το πρόγραμμα που τρέχει για την δημιουργία της εστίας, για το οποίο έχει μιλήσει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά είναι και οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν, με δεδομένη και εξασφαλισμένη την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν το συζητάμε εκείνο, για το υπόλοιπο κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να υπάρξει νομοθεσία και ρυθμιστικό πλαίσιο που θα φέρνει αποτελέσματα. Άρα από την διευκόλυνση, από την χαλάρωση, αν θέλετε, του νομοθετικού συστήματος, ώστε να, του θεσμικού πλαισίου καλύτερα, για να διευκολυνθούν κάποιες διαδικασίες, θα εξαιρείται η πρώτη κατοικία. Αυτή η προστασία έχει ήδη αποφασιστεί, είναι μέσα στις νομοθεσίες και στη σύσκεψη. Μιλώ για τις ενόψη αλλαγών. Ναι, και στη σύσκεψη που έγινε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ήταν κοινή συνισταμένη ότι πρέπει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία σε λογικά πλαίσια. Το σε λογικά πλαίσια, εξηγήστε μου το. Ήδη έχουν ληφθεί αποφάσεις από τη Βουλή, κυρία Χριστοφίλη. Δεν μιλώ για τις υφιστάμενες αυτές που ισχύουν. Για κατά όλες, πόσον για στο όλες, πλαίσιο της αναθεώρησης της νομοθεσίας θα γίνουν τέτοιες αλλαγές που θα μπουν. Δεν θα προστατεύεται εν όλο η το κυριότερο δεν πρώτη είναι αυτό. Κατοικία. Όχι, πρώτη κατοικία προστατεύεται. Είναι τελεία. Το κυριότερο για τον κόσμο. Τελεία. Όχι, δεν είναι το κυριότερο για τον κόσμο. Γιατί ξέρετε και ξέρουμε από τις στατιστικές ότι ένα μεγάλο μέρος, για να μην πω το μεγαλύτερο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δεν είναι πρώτη κατοικία. Άρα κάποιοι που δυστυχώς έχουν δάνεια, που δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να είναι κακοπληρωτές, αλλά κάποιοι οι οποίοι δημιουργούν αυτή τη στρέβλωση με τα δάνειά τους μέσα στο σύστημα, δεν έχουν υπόψη τους την πρώτη κατοικία. Εν πάση περιπτώσει, μια συγκεκριμένη ερώτηση, στην συνεργατική τράπεζα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρώτον, οι αποφάσεις για τον συνεργατισμό δεν έχουν ληφθεί τώρα, ούτε θα ληφθούν τώρα. Ο συνεργατισμός δυστυχώς είχε τελειώσει από το 2013, από την ώρα που αποφασίστηκε, όπως αποφασίστηκε, και δεν ήταν απόφαση αυτής της κυβέρνησης. Τότε γιατί έδωσε η κυβέρνηση αυτή την ένεση σε κάτι που είχε ήδη τελειώσει. Η ένεση τελευταία εννοείται. Όχι, το 2013. Η ένεση τελευταία, κυρία Χριστοφίδου, δόθηκε διότι δυστυχώς ως κράτος, ως κοινωνία, ως σύστημα λειτουργήσαμε άκρως ανεύθυνα. Μέσα στην προεκλογική μαζική διαρροή καταθέσεων από τη συνεργατική, η οποία είναι κρατική τράπεζα. Μετά τις εκλογές με την φημολογία, να φτάνουν πολιτικά πρόσωπα να λένε από το ραδιόφωνο «εγώ δεν έχω πιστεί ότι είναι εξασφαλισμένες οι καταθέσεις», σαν να λένε στον κόσμο «μάζεψε τα λεφτά σου», και μετά διερωτόμαστε γιατί επιδεινώθηκε η κατάσταση. Δεν αναφέρομαι για τώρα, αναφέρομαι για τότε. Αν ήταν τότε, τελειωμένη υπόθεση τότε, κυρία, από τότε. Δεν ήταν τελειωμένη. Δεν ήταν τελειωμένη. Είχε τελειώσει ο συνεργατισμός, ο οποίος ήταν ένα σύστημα κλπ. Σε θέμα φιλοσοφίας και νοοτροπίας και τρόπου λειτουργίας εννοείται. Μια τράπεζα σαν όλες και όχι σαν όλες δυστυχώς, μια κρατική τράπεζα. Κρατικοποιήθηκαν οι ζημιές, κυρία Χριστοφίδου, με την απόφαση του 1,5 δις. Ναι. Και το μνημόνιο προέβλεπε άλλο ένα δις μαξιλάρι για τα τραπεζικά.
Αυτές οι αποφάσεις δεν ήταν αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης. Δεν το λέω αυτό για να ενοχοποιήσω άλλους, αλλά να μην λένε ότι η κυβέρνηση αυτή έκανε και έφτιαξε. Τότε λήφθηκε απόφαση υποχρεωτική, γιατί η κυβέρνηση Αναστασιάδη έπρεπε να τιμήσει τις δεσμεύσεις που πήραμε για να πάρουμε τα 10 δις να σωθεί η χώρα. Άρα λοιπόν τότε αποφασίστηκε ότι τις ζημιές που υπήρχαν εκτιμήθηκαν 1,5 δις τότε από την Κεντρική Τράπεζα και τους δανειστές μας. Δεν ήμασταν εμείς που το εκτιμήσαμε. Το 1,5 δις εκείνο. 1,7 ήταν. Νομίζω. Μετά προσθέθηκαν άλλα 200-250 εκατομμύρια, ναι. Πόσα ήταν, και έγινε 1,7 το σύνολο. Αλλά τότε αποφασίστηκε, εγώ μιλάω για τη φιλοσοφία, για την πολιτική, αποφασίστηκε ότι κρατικοποιούνται οι ζημιές. Μία απόφαση επιβεβλημένη, δεν το σχολιάζω, αλλά επειδή τώρα ακούμε κάποιες επικρίσεις, να έχουμε όλοι συνέστηση των λόγων. Μια βασική επίκριση είναι λόγω κακής διαχείρισης από τότε μέχρι σήμερα. Ξεπουλιέται σύμφωνα με την τοποθέτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΑΚΕΛ. Το δεύτερο που ήταν επίσης γνωστό και κανείς δεν δικαιούται να κάνει σήμερα δεν το γνωρίζει, ήταν επίσης γνωστό ότι ναι, μεν κρατικοποιήθηκε ο συνεργατισμός με συμφωνία στο πρόγραμμα και με τους δανειστές μας ότι θα αποκρατικοποιηθεί. Κάπου τώρα. Ίσως να αργήσαμε κιόλας. Άρα λοιπόν αυτό το πούλημα ξεπούλημα, όπως θέλετε πείτε το, ήταν συμφωνημένο. Δεν το λέω εγώ, το ναι, το ήταν συμφωνημένο. Ήταν συμφωνημένο όταν έγινε το μνημόνιο και μας είπαν από το φθινόπωρο του 2012, δεν μας είπαν ότι έχει κλείσει το τραπεζικό σκέλος και έμενε το δημοσιονομικό. Τι θα στοιχήσει. Από τότε είχε αποφασιστεί, δεν ξέρω γιατί, ότι ο συνεργατισμός ειδικά θα πάρει κρατικό δάνειο. Από την ώρα που έπαιρνε κρατικό δάνειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοούσε ότι μετά θα αποκρατικοποιηθεί. Γιατί δεν είναι δουλειά των κρατών να λειτουργούν τράπεζες τη σήμερον ημέρα. Άρα λοιπόν το πούλημα ξεπούλημα το αντιπαρέρχομαι. Το γεγονός ότι χρειάστηκε πρόσθετη στήριξη από το κράτος τον τελευταίο καιρό και ο Υπουργός Οικονομικών βρήκε αυτόν τον τρόπο, τον ξεχωριστό τρόπο, ναι, με την έκδοση με την κατάθεση που έγινε κλπ. Είναι διότι δυστυχώς δυνάμεις μέσα στην κοινωνία, δεν τις προσωποποιώ, δεν λέω τίποτα, δυνάμεις όμως μέσα στην κοινωνία δούλεψαν εις βάρος του συμφέροντος της συνεργατικής τράπεζας και των φορολογούμενων πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, όταν αφαιμασόταν αυτή η τράπεζα να φύγουν οι καταθέσεις άνευ λόγου και αιτίας. Οι καταθέσεις, κυρία Χρυστοφίδου, τώρα εκεί, κάπου 10 δισεκατομμύρια νομίζω, θα τις αναλάβει. Αυτή την υποχρέωση θα την αναλάβει η τράπεζα που θα είναι ανάδοχος. Κύριε Προδρόμου, έχει πληροφορίες που βγάλαμε και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιβεβαιώνονται. Είναι τώρα, παράλληλα με τις διεργασίες που εντείνονται και είμαστε λίγο στο παραπέντε για τον deal του καλού κομματιού, γίνονται προσπάθειες σε ό,τι αφορά το φορέα, ώστε να εξασφαλιστούν από τώρα, να κλείσουμε από τώρα κάποιο άλλο deal σε ό,τι αφορά ιδιωτικά κεφάλαια. Διότι με αυτόν τον τρόπο ίσως, με ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία θα αναλάβουν ένα μέρος του φορέα, τότε γλιτώνει το κράτος, μειώνεται η συνεισφορά του κράτους σε αυτό το φορέα. Το επιβεβαιώνεται είτε αυτό. Είτε μειώνεται η συνεισφορά του κράτους, είτε ο φορέας θα μπορέσει να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος, ναι, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το επιβεβαιώνεται ενώ αυτό. Κοιτάξτε, να αρχίσουμε από αυτό. Το επιβεβαιώνεται. Αυτές ήταν οι συζητήσεις που έγιναν στη σύσκεψη όλων των πολιτικών δυνάμεων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν από αρχές αυτής μετά τις εκλογές. Ναι, δεν αναφέρομαι στις ειδήσεις, αναφέρομαι κατά πόσον έχουμε επιδοθεί σε διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί η κατεύθυνση πολιτικής ήταν το ότι να προσελκυθούν βεβαίως μακάρι και ιδιωτικά κεφάλαια. Έχουν προσελκυθεί, αυτή είναι η ερώτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να συνεχιστεί αφού στιγμής γίνει ο φορέας. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε, γιατί και εδώ αυτοί που μιλάνε για πούλημα, ξεπούλημα, παραβλέπουν άλλο ένα πράγμα. Το κράτος θα αναλάβει, ήδη έχει πάρει ως εγγύηση με την κατάθεση των 2,5 δισεκατομμυρίων που έγινε πρόσφατα, ήδη έχει πάρει ως εγγύηση περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μα από αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρία Χρυστοφίδου, εφόσον γίνει η συνετή διαχείριση χωρίς υπερβολές, χωρίς λαϊκισμούς στον φορέα, ο οποίος δεν θα πρέπει να δουλέψει σαν μια κλασική κυπριακή κρατική επιχείρηση, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει να είναι σύγχρονο το management, εννοείται, αλλά από αυτή τη δουλειά θα έχει έσοδα το κράτος.
Δηλαδή δεν είναι. Μέχρι να έχει έσοδα, πόσο κοστολογείται, δεν το πόσο στοιχίζει δεν το φορολογούμενο. Κάθε χρόνο θα έχει έσοδα. Τι άλλο θα βάλει από την τσέπη του φορολογούμενο, τι άλλο θα βάλει το κράτος. Αυτά θα δούμε την τελική συμφωνία. Αυτά δεν, θα βάλει, όμως. Δεν είμαι σε θέση να σα τα πω. Θα μπουν όμως. Έχουν γραφτεί, θα στοιχίσει κι άλλο. Έχουν γραφτεί πληροφορίες στον τύπο. Τις επιβεβαιώνετε. Όχι, εγώ δεν έχω εγώ του λογαριασμού, κυρία Χριστοβίδου. Έχει γραφτεί ότι τίθεται ένα θέμα να ισοσκελιστούν οι δύο πλευρές του ισολογισμού, της πράξης που θα γίνει. Αν είναι έτσι, πιθανώς να υπάρξει ένα τίμημα. Δεν το γνωρίζω. Πιθανώς. Θα ακούσουμε. Μάλιστα. Ας μην προκαταλάβουμε την τελική συμφωνία. Σωστή. Εγώ απλώς θέλω να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να δούμε όλες τις διαστάσεις του θέματος. Αυτή η απόφαση ήταν εν μέρει αναμενόμενη. Ήταν αναμενόμενο ότι ο συνεργατισμός έπρεπε να αποκρατικοποιηθεί. Αυτό έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως. Αλλά οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν από δύο παράγοντες. Πρώτον, το ότι ήρθαν οι εξελίξεις στην Τραπεζική Ένωση και είπαν οι επόπτες, κοιτάξτε να δείτε, τέρμα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάνετε κάτι. Και βεβαίως στον συνεργατισμό χρειάστηκε να ληφθούν αποφάσεις. Και δεύτερον, δυστυχώς, εμείς οι ίδιοι βγάλαμε τα μάτια μας όταν οι ζωές δισεκατομμυρίων εκροές καταθέσεων δημιούργησαν μια επισφαλή. Είπατε, ήρθαν και μας είπαν. Λοιπόν. Καλά, δεν ήταν προβλέψιμο. Δηλαδή, την ώρα που το είχαμε αυτό το θέμα, δεν προβλέπαμε ότι θα έρθουν οι υποπτικές αρχές να μας στενέψουν το κλειό. Ναι. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήταν έκπληξη. Να καταλάβουμε όλοι κάτι. Εμείς ήμασταν από τα κράτη που επιζητούσαμε να προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση και να υπάρξει αυτή η αμοιβαιότητα στην εγγύηση των καταθέσεων. Γιατί αν μη τι άλλο. Την πάθαμε. Με τα μέτρα που μας. Ναι, όχι μόνο την πάθαμε, αλλά με τα μέτρα που είχαν ληφθεί το 2013 στην Κύπρο, είχε δημιουργηθεί μια περίμετρος ανασφάλειας για το κυπριακό σύστημα. Άρα λοιπόν θα μας ενίσχυε αυτό το πράγμα. Και άλλες χώρες το ζητούσαν αυτό. Ποιοι αντιστέκονταν, κυρίως η Γερμανία, η οποία ακόμα. Άρα λοιπόν το ότι έρχεται σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και λέει προχωράμε στο επόμενο βήμα, ήταν μια εξέλιξη η οποία δεν ήταν γνωστή πριν από ένα χρόνο ή πριν από δύο, κάποτε θα γινόταν. Ήταν όμως προβλέψιμη. Ναι, εκεί το ότι για να προχωρήσουμε σε αυτό το στάδιο απαιτείται αυτή τη στιγμή. Ας διαβάσουμε για παράδειγμα τι γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες, ναι, τι συζητείται στη Γερμανική Βουλή. Λοιπόν. Απαιτείται να μην υπάρχουν, αν είναι δυνατόν, μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και αυτό αφορά την Κύπρο, την Ιταλία, την Ελλάδα. Βάζει αυτή την πίεση. Βεβαίως, ουδέν κακόν, αν είναι κακό, αμήγες καλού. Γιατί αύριο, μετά τη συμφωνία, θα έχουμε μια μεγάλη τράπεζα, που θα είναι η τράπεζα ανάδοχος μαζί με τον συνεργατισμό, μαζί με την Τράπεζα Κύπρου, που είναι άλλη μεγάλη τράπεζα, θα έχουμε μια μεγάλη τράπεζα κεφαλαιοποιημένη με χαμηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με αυτό που είχαμε ζήσει τον τελευταίο καιρό. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμέσως με την νομοθεσία μας και με τον φορέα ο οποίος θα διαχειριστεί αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με ρωτάτε για τον φορολογούμενο πολίτη τι θα δώσει, είναι περιουσία του τώρα. Και στο εξής. Και γι' αυτό σας λέω ότι κάθε χρόνο θα έχουμε έσοδα από αυτό. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Έκθεση πρόοδου της Τουρκίας. Προσχέδιο φαίνεται να κρίνεται έτσι επίκως απαράδεκτο. Έχουμε ζητήσει αλλαγές. Έχετε πληροφόρηση κατά πόσον αυτές οι αλλαγές που έχουμε ζητήσει ως Κυπριακή Δημοκρατία θα ενσωματωθούν στην τελική έκθεση? Οι προσπάθειες που γίνονται είναι εντατικές. Και έχουμε αποδείξει, νομίζω, και εδώ δεν μιλάω μόνο για την κυβέρνηση και για την διπλωματική μας υπηρεσία, έχουμε αποδείξει ότι φέρνουμε αποτελέσματα, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν υιοθετηθεί. Θα σας πω μόνο το εξής. Εδώ είμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Η Προεδρία να προσπαθεί ως συνήθως να ισορροπήσει τα πράγματα. Και από τη μια να έχουμε χώρες οι οποίες θα ήθελαν να είναι δυνατόν να μπει ένα χ στην Τουρκία. Κάτι το οποίο εμείς δεν το επιδιώκουμε. Ναι. Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί, γιατί δεν θα μας εξυπηρετούσε κιόλας. Είναι γνωστές οι θέσεις μέσα στην Ένωση. Απλά εμείς καταφέραμε. Προκειμένου η Προεδρία να αποφύγει
το ενδεχόμενο να μπει μια πολύ καταδικαστική τοποθέτηση για την Τουρκία, προσπαθεί να μην κάνει μεγάλη αναφορά στην Τουρκία και εκεί είναι που δυσκολεύεται το δικό μας εγχείρημα. Διότι μέχρι άρα τώρα. Άρα είναι χλωμό να υιοθετηθούν οι αλλαγές. Πολλές αναφορές και μπορούσαν να. Όχι, δεν είναι χλωμό. Μέχρι τώρα υπήρχαν πολλές αλλαγές, εν εκτάσει κείμενο, πολλές αναφορές. Τώρα πήγε να παρουσιαστεί ένα άλλο σενάριο. Δίνεται αυτή η μάχη. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι προς το τέλος του μήνα. Αυτές τις μέρες είναι που γίνεται η προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι μετά τα συμπεράσματα όπως μεταφέρθηκαν στη Βάρνα, έχουμε ένα πολύ ισχυρό κεκτημένο. Με αυτά έστω τα συγκεκριμένα τα οποία λέχθηκαν στη Βάρνα απέναντι στην Τουρκία. Αφού στη Βάρνα δεν ήταν σύνοδος, ήταν χωρίς συμπεράσματα. Τι εννοείτε? Ναι, αλλά στη Βάρνα αναγνώστηκαν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι, αμέσως πριν. Πώς θεωρείτε κεκτημένο κάτι το οποίο δεν έχει. Η Βάρνα ήταν κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Ήταν η σχέση της Τουρκίας με την Ένωση. Και εκεί, ναι, αλλά εκεί προτάχθηκαν τα συμπεράσματα τα οποία εξασφάλισε η Κυπριακή κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο οδηγός για τη σχέση της Τουρκίας και αν θέλετε ερμηνεύσετε το ότι από την Βάρνα και μετά η Τουρκία ουσιαστικά. Η ρητορική τουλάχιστον της ηγεσίας της Τουρκίας είναι μηδενιστική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε σε εκλογές. Ότι, ναι, ότι δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη. Την άλλη λένε ότι εμείς δεν εγκαταλείπουμε και θα γίνουμε μέλος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Προδρόμου. Λοιπόν, μεταδώσαμε πριν την είδηση για την επιστολή παρέτησης.